Το 5ο Lesbos Food Fest τελειώνει σήμερα. Μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. 8 μέρες, 10 συνεργαζόμενοι φορείς μέσα από μια διαδικασία που απλώθηκε σε όλη τη Λέσβο. Ένα πολύ μεγάλο γαστρονομικό γεγονός με μεγάλη επισκεψιμότητα και πάρα πολλούς εθελοντές. Θα ήθελα τελειώνοντας να ευχαριστήσω όλους τους συνεργαζόμενους φορείς που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και μπορέσαμε και πετύχαμε όλη αυτή τη διοργάνωση, τη φέραμε εις πέρας, όπως και τους εθελοντές, τους παραγωγούς, τους χορηγούς, τους φορείς, τους αυτοδιοικητικούς και όλους τους όσους στήριξαν αυτό το φεστιβάλ που πλέον έχει ανεβάσει αρκετά τον πήχη και είναι πλέον, έχει μια εξωστρέφεια, έχει ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε επισκέπτες από το εξωτερικό που ζητάνε να έρθουν και ζητάνε τις ημερομηνίες για να το ξαναεπισκεφτούν. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση και δίνουμε ραντεβού για τον χρόνο. Το ότι έγινε σε 10 πόλεις φέτος. Σε 10 χωριά της Λέσβου είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Φέτος έγινε σε 10 περιοχές της Λέσβου. Το γεγονός είναι από τη μία ότι απλώθηκε σε όλο το νησί και από την άλλη ότι πετύχαμε το στοίχημα της συνεργασίας. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το στοίχημα της συνεργασίας μεταξύ των φορέων και θεωρώ ότι αν προχωρήσουμε έτσι έχουμε να κερδίσουμε πολλά σαν Λέσβος. Είναι μεγάλη επιτυχία του φορέα τουρισμού Μολύβου και των άλλων φορέων της Λέσβου το 5ο φεστιβάλ τροφίμων που γίνεται στο νησί. Και φέτος καταλαμβάνει όχι μόνο μερικές πόλεις του νησιού, το σύνολο του νησιού και προάγει με αυτόν τον τρόπο και την τοπική οικονομία, διότι στηρίζεται στα προϊόντα του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας. Και είναι απαραίτητο η χώρα να παράξει πλέον, να γίνει παραγωγική για να μπορέσει να φύγει από τα διέξοδα που έφεραν τα μνημόνια, η πανδημία και το ενεργειακό κόστος. Νομίζω ότι η φετινή διοργάνωση εξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν πάρα πολύ άρτια σχεδιασμένο το πρόγραμμα και οργανωμένο. Κάλυψε όλο το νησί. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία του νησιού να γνωρίσουν από κοντά την περίφημη γαστρονομία μας, τα προϊόντα, τοπικά προϊόντα και να τα αναζητούν στις αγορές, στις περιοχές τους. Και να, με αυτόν τον τρόπο να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές και της γαστρονομίας, της λεσβιακής γαστρονομίας, αλλά και των τοπικών προϊόντων. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό, στον φορέα του Μολύβου και φυσικά σε όλους όσους εθελοντές, αλλά και χορηγούς και όσους συμμετείχαν στο εγχείρημα και του χρόνου ο πήχης έχει μπει ήδη πολύ ψηλά. Του χρόνου πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, θα γίνει πλέον θεσμός και το επιμελητήριο φέτος, όπως φέτος στήριξε και ήταν αρρωγός της προσπάθειας, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και στο μέλλον, ώστε να πραγματικά να γίνει ένας από τους πλέον γνωστούς θεσμούς προβολής του νησιού. Είναι το παράδειγμα ότι η συνεργασία πάντοτε αποδίδει το καλύτερο αποτέλεσμα και νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα πρέπει να τα έχουμε να τα χρησιμοποιούμε συνεχώς, ώστε να βγάζουμε πάντοτε τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας. Βρισκόμαστε για δεύτερη χρονιά εδώ στη Λέσβο και συμμετέχουμε στο Lesbos Food Festival. Έχουμε φέρει να παρουσιάσουμε τα κρασιά μας. Είναι ένα πολύ ωραίο και δυνατό φεστιβάλ. Όλα πάνε προς το καλύτερο. Τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις φέρνουν κοντά και τα νησιά μας και μας κάνουν και γνωστούς στο ευρύτερο κοινό και είναι μια υπέροχη διοργάνωση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και να πάνε όλα καλά. Σίγουρα οι νησιώτες είναι και η φιλοξενία τους. Τα νησιά αυτά είναι φιλόξενα, δείχνουν τη φιλοξενία τους, τον πολιτισμό τους. Έτσι, όταν έρχεσαι σε ένα άλλο νησί, νιώθεις τη φιλοξενία των υπόλοιπων. Νομίζω ότι τέτοιες διοργανώσεις είναι προς το καλό όλων και μπορούν να προσφέρουν καλύτερο αποτέλεσμα και για τα νησιά και για τις συνεργασίες μεταξύ μας και για όλα. Η Μυτιλήνη είναι καταπληκτική, η Λέσβος και εδώ ο Μόλυβος. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι και ο κόσμος μας φέρθηκε πολύ όμορφα και γενικά είναι ωραία εμπειρία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Για αρχή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την τρομερή οργάνωση.
Το Lesbos Food Fest πραγματικά είναι μια ευκαιρία να προωθήσουμε και να προάγουμε όλη τη λεσβιακή κουλτούρα και διατροφή που έχουμε και πραγματικά πιστέψτε με είναι απίστευτη και ποικίλη. Προσωπικά βλέπω μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Έχω συμμετάσχει σε 2 εκδηλώσεις. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα το closing. Σήμερα προσπαθήσαμε να προωθήσουμε και να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα, κυρίως τυροκομικά, να δείξουμε ότι ταιριάζουν σε διάφορους συνδυασμούς, γλυκούς, ξινούς, με φρούτα. Θεωρώ ότι ο κόσμος το αγκάλιασε και θα πάει πολύ καλά. Θεωρείτε ότι δικαίως τα τυροκομικά προϊόντα της Λέσβου κατέχουν από τις κορυφαίες θέσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο? Εννοείται, εννοείται. Θεωρώ ότι η Λέσβο πραγματικά βασιλιά στο κομμάτι της βιομηχανίας του γάλακτος. Ξένοι τρελαίνονται για τα προϊόντα μας, για τη φέτα, για το τυρί, για τη γραβιέρα, για το λαδοτήρι. Τρελαίνονται, το αγαπάνε, περιμένουν ουρές κιόλας απ' έξω για να δοκιμάσουν. Είναι κάτι πραγματικά σπάνιο αυτό που έχουμε στη Λέσβο και πρέπει οπωσδήποτε να το αναδείξουμε και να το αγκαλιάσουμε.